Η πόλη Ιζιούμ μεταξύ της περιφέρειας Ντονπάς και του Χάρκοβου κατελήφθη από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, παραδέχτηκαν οι Ουκρανοί. Παραλληλά εγκλώβησαν 50.000 έως 70.000 ενόπλους Ουκρανούς του τακτικού στρατού της Εθνοφρουράς και των παραστρατιωτικών μονάδων. Η πληροφόρηση προέρχεται από ουκρανικές πηγές και όχι από ρωσικές, οι οποίες δεν δίνουν καμία πληροφορία θετική ή αρνητική για την πορεία των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια τοποθεσία κλειδί που τελειώνει την ουκρανική παρουσία στο νότο και πετυχαίνει γεφύρωση με τις δυνάμεις του Χάρκοβου στα ανατολικά και τις δυνάμεις στην Μαριούπολη και την Κριμαία. Πλέον υπάρχει μια γραμμή που ξεκινά 100 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρκοβου και φτάνει στα δυτικά έξω από την Οδυσσό, η οποία ελέγχεται πλήρως από τις ρωσικές δυνάμεις. Πρόκειται για το περίφημο κλείσιμο της Τανάλιας που ετοίμαζαν οι Ρώσοι και αν αποφασίσουν να εξοντώσουν αυτή τη δύναμη και όχι απλά να την κινητοποιήσουν, τότε έρχεται πραγματικό μακελιό. Απομένει μόνο η πτώση του Χάρκοβου για να γεφυρωθεί πλήρως το κενό με το Κίεβο. Πρόκειται για εξέλιξη η οποία μπορεί να χρειαστεί από 5 μέχρι 20 μέρες βάσει των όσων εκτιμούν σοβαροί στρατιωτικοί παρατηρητές.